Έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πάσχο Μανδραβέλη. Καλησπέρα κύριε Μανδραβέλη, ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Μανδραβέλη, τι έχουμε μπροστά μας, αυτό που απευχόμασταν ως τώρα, μία δολοφονία που έρχεται να μας πει τι? Ήταν η κατάληξη διάφορων γεγονότων, τα οποία δυστυχώς όπως... πάντα δεν τα δίνουμε σημασία. Νομίζω ότι κανείς δεν δικαιούται σήμερα να πει ότι πέφτει από τα σύννεφα. Είχαμε μια κλιμακούμενη βία, ειδικά από το κομμάτι της Χρυσής Αυγής, η οποία ξεκίνησε με μετανάστες, με χαρακόμματα στις πλάτες, σκοτώσαν ένα παιδί το Γενάρη στα Πετράλωνα, αποδείχθηκε ότι ήταν μέλος Χρυσής Αυγής ή συμπαθών, τέλος πάντων, με φυλάδια της Χρυσής Αυγής. Είχαμε άλλες επιθέσεις στο Κερατσέ, στο προχτές το Πέραμα. Δηλαδή αν ψάξει κανείς το αστυνομικό δελτίο τώρα, δεν το έχω πρόχειρο, θα βρει διάφορα πράγματα τα οποία έδειχναν μια κλιμάκωση. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε να χάσει ένας νέος άνθρωπος από αυτή την κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα, κύριε Μανδραβέλη? Ελπίζω ότι η επόμενη μέρα θα έχει μόνο την ποινική διαδικασία. Διότι αυτό που βλέπω τώρα με τις φωτιές σε κάδους, πάνε βιτρίνες, διάφορα άλλα παιδιά του άλλου μετόπου, έτσι, δεν νομίζω ότι βοηθάνε. Απλώς παίρνουν την προσοχή και θα πάρουν την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης από το βασικό έγκλημα που είναι η δολοφονία αυτού του παιδιού, στρέφοντάς την στις δικές τους απρέπειες. Κύριε Μανδραβέλη, πριν από λίγο καιρό υπήρξε μια προσπάθεια από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά να υπάρξει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα αντιμετώπιζε την πολιτική βία. Θυμόμαστε όλοι πολύ καλά ότι η κυβέρνηση τότε είχε κάνει πίσω για να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο συμμεφεφωνημών μέσα στην τρικομματική τότε κυβέρνηση. Σήμερα ακούσαμε τον κύριο Δένδια να θέτει σε δημόσιο διάλογο αυτή την πρόταση νομοθετικής παρέμβασης. Με αντικείμενο τη διεύρυνση του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα περί εγκληματικής οργάνωσης και του άρθρου 195 του ποινικού κώδικα περί του τι συνιστά κατάρτιση ένοπλης ομάδας. Πρώτα απ' όλα ήρθε λίγο καθυστερημένα αυτή η αντίδραση της κυβέρνησης και δεύτερον πιστεύετε πως μια αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου θα αναχαιτήσει τη δράση ακραίων ομάδων? Καταρχάς, καθυστερημένα είναι η εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν εφαρμόζεται με το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα ή τα άλλα άρθρα, γιατί έχουμε πολλά άρθρα του ποινικού κώδικα. Αν εφαρμοζόταν και λειτουργούσαν μέχρι τώρα καλά, για να ξέρουμε ότι χρειάζεται. Δηλαδή, φτιάχνεις μια καινούργια νομοθεσία όταν βλέπεις ότι το νομοθετικό σου οπλοστάσιο μέχρι σήμερα δεν είναι επαρκή. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε διάφορες περιπτώσεις οι αστυνομικές αρχές έδειξαν ολιγορία. Σε διάφορες άλλες περιπτώσεις είδαμε και οι δικαστικές αρχές να δείχνουν ολιγορία. Άρα λοιπόν, εγώ πριν συζητήσω για επέκταση νομοθετημάτων, θα θυμηθώ τώρα ίδιο ότι χρειάζεται ένας νόμος στην Ελλάδα που προβλέπει την εφαρμογή όλων των υπολείπων νόμων. Γιατί σημαίνει αυτό, κύριε Μανδραβέλη? Σημαίνει ότι κάποιοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, που δεν την κάνουν. Δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι ότι δεν την κάνουν. Που φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάποιοι συμπαθούντες μέσα στην αστυνομία, αλλά φαντάζομαι ότι πολλοί λένε: εντάξει, μωρέ, ένας μετανάστης ήταν, εντάξει, δεν τρέχει κανένα τίποτα, δεν μας βάλει κανένα το μαχαίρι στο λαιμό. Μπήκε το μαχαίρι στο λαιμό. Κύριε Μανδραβέλη, στην καρδιά τέλος πάντων. Συχνά στα άρθρα σας λέτε πως, στην καθημερινή λέτε πως δεν έχουμε απλώς πρόβλημα βίας. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πρόβλημα ανοχής στη βία. Σε ποιους λόγους λοιπόν οφείλεται αυτή η ανοχή της κοινωνίας απέναντι στη βία και σε αυτούς που την ασκούν? Έχω την αίσθηση ότι ειδικά μετά τον εμφύλιο αυτή η χώρα βίωσε πολλές μορφές βίας. Ήταν η κρατική βία του μετεμφυλιακού κράτους προς τους ηττημένους αριστερούς. Με τις διώξεις, φυλακές, τις εξορίες, τους βασανισμούς, υπήρξαν και δολοφονίες. Υπήρξε η μεγάλη βία της Χούντας, έτσι, απέναντι σε όλο τον ελληνικό λαό. Είχαμε μετά το 1974 ακροδεξιά και ακροαριστερή τρομοκρατία. Η ακροδεξιά τρομοκρατία έσβησε πολύ νωρίς. Η ακροαριστερή τρομοκρατία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που διαδηλώνουν και κάνουν πράξεις βίας. Υπάρχει μια κουλτούρα βίας σε αυτή την κοινωνία την οποία πρέπει να ξεριζώσουμε. Η Χρυσή Αυγή είναι απλώς η κορυφή, η αιματηρή κορυφή αυτού του παγόβουνου της διαχεόμενης βίας στην ελληνική κοινωνία. Κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι η μέρα να το συζητήσουμε σήμερα αυτό. Σε πρόσφατο άρθρο σας, κύριε Μανδραβέλη, πάλι επανέρχομαι σε αυτό, με τίτλο μάλιστα «Η καταδίκη της βίας»,
Για ακόμα μία φορά επισημαίνεται πως κάποια στιγμή αυτή η κοινωνία, με πρώτα τα κόμματα, θα πρέπει να αντιδράσει. Το ερώτημα είναι, κύριε Μανδραβέλη, η κοινωνία πώς εκπαιδεύεται να καταδικάζει τη βία και να μην την ανέχεται, όταν μέλη κομμάτων, ακόμα και αρχηγοί τους, είτε καταφεύγουν λεκτικά έστω, είτε προτρέπουν σε αυτή, ή ακόμα αρνούνται να την καταδικάσουν. Βεβαίως πρέπει όλοι οι πολίτες να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει καλή και δεν είναι και κακή βία. Δεν υπάρχει δικαιολογημένη βία. Δεν υπάρχει η βία η οποία αποσκοπεί, μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Όταν το καταλάβουν οι πολίτες αυτό, θα ψηφίσουν εκείνους οι οποίοι ούτε προτρέπουν στη βία, ούτε ασκούν βία, ούτε, ξέρω εγώ, χαϊδεύουν ανθρώπους που ασκούν βία. Άρα λοιπόν, αν εμείς οι πολίτες καταλάβουμε ότι η βία δεν έχει τέλος, δεν μπορεί να πεις ότι εδώ αυτό είναι καλή βία, άρα το αφήνουμε, και το άλλο είναι κακή βία και το πολεμάμε. Όταν οι πολίτες το καταλάβουν αυτό, θα έχουμε και καλύτερους πολιτικούς, θα έχουμε και καλύτερα κόμματα, θα έχουμε και καλύτερη κοινωνία. Και ελπίζω να έχουμε και καλύτερα μέσα ενημέρωσης, κύριε Μανδραβέλη, γιατί και αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους. Τεράστιο ρόλο παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα. Απλώς σε αυτή την έξαρση της βίας έχω την αίσθηση ότι είμαστε και λίγο αμήχανοι. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει μια αμηχανία. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει, κύριε Μανδραβέλη, αν θα πρέπει να δίνουμε φωνή ή όχι σε ακραίες ομάδες. Και πώς. Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Είναι ένα από τα μεγάλα ελλείμματα της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ένα από τα θέματα τα οποία δεν συζητήσαμε πώς χειριζόμαστε ως δημοσιογράφοι. Ενώ δεν το συζητήσαμε συλλογικά, ως ενώσεις συντακτών, ως συνδικαλιστικά σωματεία κτλ. Πώς χειριζόμαστε αυτά τα θέματα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να το κάνουμε, κύριε Μανδραβέλη. Ναι, νομίζω πως ναι. Να κάνουμε πάρα πολλά σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς μαζεύτηκαν όλα μαζί. Η κρίση τα έφερε όλα μαζί. Όλα όσα δεν συζητήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά τώρα. Και μάλιστα άμεσα. Κύριε Μανδραβέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.